Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε να συνεχιστεί η αύξηση των περιστατικών, των θανάτων, και αυτό πρέπει να το περιμένουμε, δεν θα είναι έκπληξη. Ωστόσο, αυτό που είναι απολύτως σαφές επίσης είναι ότι η αύξηση αυτή γίνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Και αυτός ο βραδύτερος ρυθμός είναι πλέον αρκετά σταθεροποιημένος, ώστε να μπορούμε να το πούμε με αρκετή ασφάλεια ότι ο ρυθμός που αυξάνονται τα περιστατικά στη χώρα μας είναι σαφώς βραδύτερος από αυτόν που είδανε άλλες χώρες, τα συστήματα υγείας των οποίων καταρρεύσανε. Βεβαίως, το στοίχημα, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι κερδίζεται. Όμως νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας και της καλής έκβασης αυτής της εξέλιξης το κρατάει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας με τα μέτρα που ακολουθεί. Δεν έχει κερδιθεί τίποτε ακόμα. Έτσι, υπάρχουν καλές προοπτικές, αλλά θα ήταν μεγάλη πλάνη και αφροσύνη να πούμε ότι το κερδίσαμε. Δεν το κερδίσαμε ακόμα. Όχι, είπα και ότι αυτό... φαίνεται ότι κερδίζεται και ότι κρατάμε το μυστικό της επιτυχίας στα χέρια μας όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Μπράβο. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και όχι να της δώσουμε μια κλωτσιά να πάει στο καλάθι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα είναι πραγματικά κρίμα. Διότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πετύχουμε, δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να περιθάλψει όποιον έχει ανάγκη και να μην έχει καταρρεύσει όπως συνέβη στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο, σε κοντινούς μας χώρους, κοντινούς μας πολιτισμικά εννοώ, αυτό να μην συμβεί εδώ πέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το στοίχημα. Υπάρχουν κάποια από τα επιδημιολογικά στοιχεία που εσείς μελετάτε σε επίπεδο χώρας που μπορεί αυτή τη στιγμή να σας προβληματίζει ή να σας γεννά μία συγκρατημένη αισιοδοξία? Είπατε νωρίτερα ότι έχουμε μία βραδία εξέλιξη της καμπύλης. Έχουμε μία γραμμική καμπύλη και όχι μία εκθετική καμπύλη ή αλλιώς μία επιθετική καμπύλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον, γιατί αυτό είναι το μυστικό, εξακολουθήσουμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα περιορισμού, έχουμε αποφύγει ένα πιθανό σενάριο όπως την Ιταλία ή την Ισπανία ή ακόμα και τη Γαλλία? Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε με βεβαιότητα για τα μελούμενα. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Συμφωνώ απολύτως με μία υποσημείωση. Αυτό που είπατε ότι το επόμενο κύμα θα είναι τον Οκτώβριο και το φθινόπωρο δεν είναι καθόλου δεδομένο. Βεβαίως. Σωστά, σωστά. Μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Μπορεί να είναι μόλις αρχίσουμε να αίρουμε τα μέτρα. Κάτι τέτοιο αρχίζει να διαφαίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Σε χαμηλά επίπεδα. Ασφαλώς το καλοκαίρι θα βοηθήσει να μην έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη αύξηση. Αλλά δεν ξέρουμε καλά πώς θα συμπεριφερθούν τα πράγματα και ο ιός. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Μην προδικάζουμε ότι θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και μετά το φθινόπωρο θα είναι ο κρίσιμος καιρός. Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, γι' αυτό ακριβώς η άρση των μέτρων θα γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να γίνει απολύτως συντεταγμένα. Όχι, δεν θα κάνουμε ας πούμε ο καθένας μας την πολιτική που ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ακολουθηθεί. Θα τα δούμε, έχουμε ευτυχώς οργανώσει τα πράγματα έτσι που οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την τεκμηρίωση που υπάρχει, με βάση τα δεδομένα, και όχι με βάση τις έτσι, θεωρητικές ανησυχίες του καθενός, και νομίζω ότι αν βαδίσουμε έτσι θα μπορέσουμε να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την έξοδο όλης αυτής της κατάστασης. Να ξαναθυμίσω ότι δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα. Ερμηνεία, εντάξει, η Αθήνα είναι ασφαλώς μια πρωτεύουσα, ένας πληθυσμός πάνω από 4 εκατομμύρια, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί που υπάρχουν οι περισσότεροι υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως και στην Κρήτη, και θα σας το πάω λίγο πιο συγκεκριμένα, έχει και μεγάλα αστικά κέντρα. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Έχουμε τα Χανιά, το Ρέθινο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα. Την Κρήτη τη σώζει το γεγονός ότι πολύ γρήγορα αποκόπηκε και από την υπόλοιπη Ελλάδα? Ασφαλώς. Ασφαλώς μετράει αυτό πάρα πολύ. Και τα νησιά γενικότερα έχουν παρόμοια εικόνα. Ακριβώς διότι οι επικοινωνίες είναι εκ των πραγμάτων πιο περιορισμένες και πιο ελεγχόμενες. Τώρα, γιατί σε κάποιες περιοχές υπάρχει ταχύτερη αύξηση, αυτό
κυρίως οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, η ομάδα των εκδρομέων που ήρθε στην Ηλία και στην Αχαΐα ήταν αφορμή και αιτία να υπάρχει μια διασπορά στην περιοχή εκείνη που σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκε με τον εντοπισμό των επαφών αυτών των ανθρώπων και την περιχαράκωση του όλου συμβάντος. Παρόμοια συγκεκριμένα συμβάντα μπορεί να συμβούν οπουδήποτε και μπορεί να ακολουθηθούν από μια ευρεία διασπορά. Μάλιστα. Στην Ξάνθη, στην Καστοριά και πάει λέγοντας. Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την μη κανονικότητα, πολλές φορές με το μυαλό τους σκέφτονται το χειρότερο. Εμείς κρατάμε αυτό που λέτε και εσείς αλλά και όλοι οι συναδελφοί σας, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία νοσεί ελαφρά. Σωστά. Και αν μου επιτρέπετε ένα πρόσθετο σχόλιο πάνω σε αυτό, το ίδιο ισχύει και για τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Τους ανθρώπους περασμένης ηλικίας που τους έχουμε βομβαρδίσει και καλά κάνουμε από μία πλευρά, αλλά πάλι μήπως περνάμε το λάθος μήνυμα ότι πρέπει να προσέχουν. Ασφαλώς πρέπει να προσέχουν, γιατί ο κίνδυνος αυτούς είναι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά ακόμα και αυτός ο παραπάνω κίνδυνος στην πραγματικότητα δεν αναιρεί ότι η μεγάλη πιθανότητα είναι να πάνε καλά. Και οι ογδοντάριδες, η μεγάλη πιθανότητα είναι να πάνε καλά. Και αυτό είναι το μέτρο των πραγμάτων που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, έτσι, στην αγωνία μας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μην τους φορτώνουμε με υπερβολική αίσθηση ότι του κινδύνου τους. Έτσι. Είναι εξαιρετική η τοποθέτησή σας και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Κυρία Μητρούσκα, εγώ θα τη συνεχίσω την απάντηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ορθώς το θέτει στο τραπέζι της συζήτησης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την επισήμανσή του, γιατί πράγματι πολλές φορές εστιάζουμε στους θανάτους. Βεβαίως η ανθρώπινη ζωή έχει μια τεράστια αξία και ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του είναι μια τεράστια απώλεια. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού ή του παγκόσμιου πληθυσμού το περνάει πολύ πιο ελαφρά σε σχέση με αυτές τις ακραίες μορφές της νόσου που μπορεί να οδηγήσουν και σε θάνατο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, είναι το ερώτημα της ημέρας αυτό, της εποχής, όπως και να το κάνουμε. Δυστυχώς ο ιός είναι καινούριος και οι αβεβαιότητες πολλές. Δεν μπορεί να έχουμε εύκολη και ξεκάθαρη απάντηση. Δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι τον επόμενο μήνα θα μείνουμε στο σπίτι, ενδέχεται αυτό να κρατήσει περισσότερο και θα έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λίγο-λίγο, επαναλαμβάνω, λίγο-λίγο θα επανέλθουμε, ενδέχεται κατά ένα μέρος, όχι πλήρως, μερικά, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, θα έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε με καμία σαφήνεια να προδιαγράψουμε το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εφαρμόσουμε με πληρότητα και αυστηρότητα τα μέτρα της απομόνωσης και της ελάχιστης δυνατής κοινωνικής επαφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι καταφέραμε να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα τηλεθεατών. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δικές σας φωνές, οι δικές σας τοποθετήσεις και η δική σας επιστημονική κατάρτιση είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς πλέον οι Έλληνες τον σύγχρονο στρατό, τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, γιατί εσείς μέσα από τα νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές, πραγματικά έχετε φτιάξει ένα στρατό που πολεμά μία νόσο για το κοινωνικό σύνολο.